ναι, ναι. Της ερήμου οικητορ' ασκητών ακροθυνιών και αγγελικής πολιτείας αναδέν.

Χαίρετε κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για τον Όσιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Ο Όσιος μον Γεράσιμος γεννήθηκε στην επαρχία της Λυκείας της Μικράς Ασίας περί τα τέλη του τετάρτου αιώνος μετά Χριστόν και εισήλθε από νεαρή ηλικία σε κοινόβιο. Αφού μοιήθηκε στους κανόνες της κοινοβιακή ζωής, ο διάπειρος πόθος του για τον Θεό τον οδήγησε σε τόπους έρημους όπου εγκαταβίωνε τρεφόμενος με χόρτα και περνούσε τις ημέρες και τις νύχτες του αγωνιζόμενος κατά των πνευμάτων του σκότους και των παθών της σαρκός. Κατόπιν μετέβει στους Αγίους Τόπους για να επιδοθεί σε ακόμη μεγαλύτερους αγώνες σε μέρη τα οποία ήσαν αγιασμένα από την παρουσία τόσων Αγίων Ασκητών και Νέων Αποστόλων. Αφού προσκύνησε τους ναούς των Ιεροσολύμων, κατευθύνθηκε προς την τραχιά έρημο της νεκράς θαλάσσης, της οποίας κατέστη οικιστής, καθώς οι αρετές του προσήλκησαν μεγάλο αριθμό μαθητών. Κατά τους ταραγμένους χρόνους μετά από την σύνοδο της Χαλκιδόνας, το έτος 451 μετά Χριστόν, όταν περισσότεροι από 10.000 μοναχοί της Παλεστίνης έπεσαν στην αίρεση, ο Όσιος Γεράσιμος, θύμα της μεγάλης του απλότητος και αγαθοσύνης, παρασύρθηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα από την απατηλή ευγλωτία του μονοφυσίτη Θεοδοσίου, ο οποίος είχε ανέβει στον επισκοπικό θρόνο των Ιεροσολύμων στην θέση του Αγίου Ιουβεναλίου. Συνάντησε όμως ο Γεράσιμος τον Όσιο Ευθύμιο στην έρημο του Ρουβά, συνειδητοποίησε την πλάνη στην οποία είχε πέσει και δέχθηκε με ταπείνωση τις διδαχές του οσίου ευθυμίου και έτσι επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Και όχι απλά επέστρεψε στην Ορθοδοξία, αλλά απέβη εν θέρμος υπέρμαχος της αληθινής πίστεως, τόσο με την διοτί του όσο και με την διδασκαλία του. Διατήρησε δε συχνή επαφή με τον όσιο ευθύμιο τον Μέγα, και κάθε χρόνο πήγαινε μαζί τους στα βάθη της ερήμου για να περάσουν όλη την Μεγάλη Τεσσαρακοστή ως την Κυριακή των Βαΐων σε άκρα νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Όλη την εβδομάδα δεν έτρωγαν τίποτε και την Κυριακή τους αρκούσε μόνο η Θεία Μετάληψης. Καθώς οι μαθητές του Αβάγερα πλήθαιναν, συγκατατέθηκε στην αδυναμία τους και ίδρυσε μία λαύρα σε ένα πιο ήπιο μέρος στις όχθες του Ιορδάνου, διότι μέχρι τότε ζούσαν σε σπήλαια και ερημητήρια. Και το μοναστήρι το οποίο ίδρυσε ο Αββάς Γεράσιμος συνδύαζε αρμονικά την κοινοβιακή ζωή με την ησυχία, προσφέροντας έτσι παράδειγμα Αγίας Άμυλας στους αγώνες της αρετής». Οι νεαροί μοναχοί αρχικά ζούσαν στο κοινόβιο ώστε να διδαχθούν την υπακοή και τους κανόνες της ισαγγελού πολιτείας. Κατόπιν, όσοι είχαν δοκιμαστεί αρκετά στην άσκηση και στην ταπείνωση, εγκαταβίωναν πλέον μόνοι τους στα περίχωρα, σε περισσότερα από 70 κελιά, τα οποία κελιά απήχαν το ένα από το άλλο, ώστε κάθε μοναχός να μπορεί να αφοσιωθεί ανενόχλητος στην προσευχή και στην δοξολογία του Θεού. Και οι μοναχοί τρεφόντουσαν μόνο με ψωμί και νερό τις πέντε ημέρες της εβδομάδος. Το Σάββατο και την Κυριακή οι ερημίτες και οι κοινοβιάτες συγκεντρώνονταν στον ναό του μοναστηριού για να τελέσουν την Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Έπειτα ακολουθούσε κοινή τράπεζα και πνευματική συζήτηση ή ομιλία από τον Αβά Γεράσιμο. Κατόπιν οι ερημίτες εφοδιάζονταν με τα αναγκαία για την χειρονακτική τους εργασία, με λίγο ψωμί, λίγους χουρμάδες και μία στάμνα με νερό, και έτσι έφευγαν σιωπηλά για να συνεχίσει ο καθένας τον αγώνα του μόνος μόνο το Θεό. Οι ερημίτες ζούσαν τόσο αυστηροί διότι, ώστε στο κελί τους δεν είχαν ούτε λιχνάρι, αλλά ούτε και τα απαραίτητα για να ανάψουν φωτιά. Νεκρώνοντας κάθε σαρκικό πάθος, με αδιάκοπο αγώνα κατά της φιλίδων τάσης της ανθρώπινης φύσης, μάθαιναν με αυτόν τον τρόπο να παραμένουν κύριοι της λύπης, του θυμού και κάθε ψυχικού πάθους, διατηρώντας τον νου νύφοντα σε αδιάλειπτο μνήμη του Θεού ο αβάζ Γεράσιμος τους δίδασκε πώς να βάζουν όλοι τους την φροντίδα για να καλλιεργούν τον κρυπτό της καρδίας θησαυρό και να υψώνουν την ψυχή τους στην θεωρία των θείων μυστηρίων. Οι μοναχοί του Αβά Γερασίμου τόσο πολύ ήσαν απαλλαγμένοι από κάθε δεσμό με τα εγκόσμια, ώστε είχαν κανόνα όταν έβγαιναν από το κελί τους να το αφήνουν ανοιχτό ώστε καθένας να μπορεί να μπει και να πάρει αυτό που χρειαζόταν. Έχοντας όλοι όμως μία καρδιά και μία ψυχή, κανείς δεν θεωρούσε κάτι δικό του. Με τον τρόπο αυτό εμιμούντο την ζωή των Αγίων Αποστόλων και αξιώνονταν από το Θεό να λάβουν τα ίδια χαρίσματα με εκείνους. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, ο οποίος, Πολύ νέο ακόμη στην ηλικία για να σηκώσει στους ώμου του τον αγώνα της ερήμου, είχε σταλεί από τον Όσιο Ευθύμιο τον Μέγα στον Αβά Γεράσιμο για να γίνει μαθητής του. Και διηγείται ο Όσιος Κυριακός ότι κάποτε ο Αβάς Γεράσιμος, αφού ειδοποιήθηκε την νύχτα με όραμα πύρινου στήλου που υψωνόταν προς τον ουρανό, του ανακοίνωσε ότι ο Όσιος Ευθύμιος είχε μόλις κοιμηθεί και ότι όφυλαν να μεταβούν στην κηδεία του, διανύοντας με τα πόδια μεγάλη απόσταση στην έρημο μέχρι την Ιεριχώ. Μια άλλη φορά, καθώς ο Άγιος περπατούσε στις όχθες του Ιορδάνου, παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του ένα φοβερό λιοντάρι, ουρλιάζοντας από πόνο και δείχνοντας πρισμένο το πέλμα του, στο οποίο είχε σφινωθεί ένα εχμηρό καλάμι εμπνεόμενος από την ίδια συμπάθεια που επιφυλάσσει ο Θεός για όλα τα πλάσματα, ο Αβάς Γεράσιμος έβγαλε το καλάμι, καθάρισε την πληγή, την έδεσε και ύστερα έδιωξε το θηρίο. Το λιοντάρι όμως, γεμάτο ευγνωμοσύνη, δεν ήθελε να εγκαταλείψει τον άνθρωπο του Θεού. Τον ακολουθούσε παντού ως υποδειγματικός μαθητής του και πλέον δεν είχε την φυσική θηριωδία που έχουν τα θηρία και έτρωγε μόνο ψωμί και χορταρικά και ανέλαβε και το διακόνημα να οδηγεί τον γάιδαρο της Μονής να βόσχει στις όχθες του ποταμού και να φέρνει το νερό στο μοναστήρι. Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, δημιούργησε τα ζώα για να υπηρετούν τον άνθρωπο με ποικίλου τρόπους, άλλα για να του προσφέρουν υλικές ωφέλειες, άλλα για την ψυχαγωγία του, και άλλα για να τον διδάσκουν ή να τον βοηθούν. Τα θηρία δεν πήραζαν τους πρωτοπλάστους διότι σέβονταν την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Όταν όμως επαναστάτησε ο άνθρωπος κατά του Θεού με την πτώση του, τότε δέχθηκε την επίδραση των βλαβερών ζώων και των θηρίων για να καταλάβει τι έκανε και τι έχασε. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Άγιοι άνθρωποι ζουν με φίδια, με σκορπιούς, με λιοντάρια και με άγρια θηρία και δεν υφίστανται καμία βλάβη από αυτά, διότι έτσι αποδεικνύεται έμπρακτα η προοπτωτική κατάσταση του πρώτου ανθρώπου μέσα στον παράδεισο της Εδέμ. Έτσι λοιπόν όπως τα θηρία δεν πείραζαν τους πρωτοπλάστους, ούτε και το λιοντάρι πείραξε τον αβαγεράσιμο μια ημέρα, ξεφεύγοντας από την επίβλεψη του Λέοντα το γαϊδουράκι, απομακρύνθηκε και το πήραν μαζί τους καμιλιέριδες που έρχονταν από την Αραβία. Το λιοντάρι επέστρεψε στην μονή θλιμμένο με κατεβασμένο το κεφάλι. Ο Όσιος Γεράσιμος τότε νόμιζε πως το λιοντάρι κατασπάραξε το γάιδαρο και έτσι το επέπληξε αυστηρά και του επέβαλε στο εξής να κάνει εκείνο την δουλειά που έκανε ο Όνος, να μεταφέρει δηλαδή το νερό από το ποτάμι στο μοναστήρι. Και πράγματι το Λεοντάρι υπάκουσε. Λίγο καιρό αργότερα ο Καμιλιέρης που είχε πάρει τον Γάιδαρο, ξαναπερνώντας από τα μέρη εκείνα, βρέθηκε αντίκριοι στον Λέοντα. Αναγνωρίζοντας τον Γάιδαρο ο Λέοντας, όρμησε και παίρνοντάς τον από το χαλινάρι μαζί με τις τρεις καμίλες, τον ξαναέφερε στην λαύρα του Αβά Γερασίμου, κουνώντας την ουρά από την χαρά του. Αποδείχθηκε έτσι η αθωότητά του και το λιοντάρι το ονόμασαν οι και έζησε έκτοτε στην λαύρα αχώριστος του Αβά Γερασίμου και φίλος όλων των μοναχών. Ύστερα από πέντε χρόνια, όταν ο Όσιος Γεράσιμος εκοιμήθη εν Κυρίω, στις 4 Μαρτίου του έτους 475, ο Λέοντας Ιορδάνης δεν ήταν στην Λαύρα. Όταν επέστρεψε, οι μοναχοί τον πληροφόρησαν για την κίνηση του Αβάγερα Σίμου και ο Λέοντας αρνιόταν να φάει και περιφερόταν εδώ και εκεί με δυνατούς βρυχυθμούς απελπισίας. Καθώς οι μοναχοί δεν κατάφερναν να τον παρηγορήσουν, ένας από αυτούς τον κάλεσε να τον ακολουθήσει για να του δείξει το μέρος όπου είχαν ενταφιάσει τον Όσιο. Μόλις πλησίασαν στο μνήμα, το λιοντάρι γονάτισε μαζί με τον μοναχό και ύστερα, χτυπώντας βίαια το κεφάλι του πάνω στην γη, έμεινε στον τόπο, αφήνοντας έναν δυνατό βρυχυθμό. Ο Όσιος Ιωάννης Μόσχος, ο οποίος μας μεταφέρει το περιστατικό αυτό, συμπεραίνει λέγοντας «Όλα αυτά έγιναν όχι για να αποδοθεί στο λιοντάρι λογική ψυχή, αλλά επειδή ο Θεός θέλει να δοξάσει όσους τον δοξάζουν, όχι μόνο όσο ζουν αλλά και μετά από την κίνησή τους, και θέλησε να δείξει πώς είχαν υποταχθεί τα ζώα στον Αδάμ, προτού εκείνος παραβεί την εντολή και εκδιωχθεί από τον παράδεισο της τρυφής. Η λάβρα του Οσίου Γερασίμου απετέλεσε επί πολλούς αιώνες την κορονίδα του Παλαιστινιακού μοναχισμού έως την καταστροφή της τον 13ο αιώνα από τους Άραβες. Πήραν τότε μαζί τους οι μοναχοί τα Ιερά Λείψανα του Οσίου και εγκαταστάθηκαν στην Λαύρα του Καλαμόνος, η οποία πήρε το όνομα του Οσίου και μετονομάστηκε σε Λαύρα του Αβά Γερασίμου. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχουμε τις ευχές και τις ευλογίες του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Αγίων. Αμήν.